Χαίρετε κυρίες και κύριοι, την παρέτησή της από την ηγεσία του Βρετανικού Συντηρητικού Κόμματος ανακοίνωσε η Πρωθυπουργός Λις Τρας μόλις 6 εβδομάδες από την ανάληψη των καθηκόντων της έπειτα από την αποχώρηση του Μπόρις Τζόνσον. Αναγνωρίζω πως δεδομένη της κατάστασης δεν μπορώ να εκπληρώσω την εντολή με βάση την οποία εξελέγει από το Συντηρητικό Κόμμα, ανέφερε χαρακτηριστικά η Τρας, λέγοντας πως ενημέρωσε τον Βασιλιά Κάρολο για την απόφασή της να παραιτηθεί από την θέση του επικεφαλής του Συντηρητικού Κόμματος. Η παραίτηση έρχεται στον απόϊχο της ανακοίνωσης του οικονομικού της προγράμματος που προκάλεσε τριγμούς στις αγορές και δίχασε το Συντηρητικό Κόμμα. Ο Πούτιν και με τον πόλεμο στην Ουκρανία απειλεί την ασφάλεια της Ηπείρου μας. Εκλέχθηκα με την εντολή να αλλάξω αυτή την κατάσταση. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε στους λογαριασμούς της ενέργειας. Έχουμε όραμα για χαμηλή φορολογία, για να βελτιωθεί η οικονομία. Αναγνωρίζω ωστόσο ότι δεδομένης της κατάστασης δεν μπορώ να ανταποκριθώ στην εντολή για την οποία εκλέχθηκα από τους συντηρητικούς και ενημέρωσα τον Βασιλιά ότι παρετούμε από αρχηγός του Συντηρητικού Κόμματος. Έχουμε συμφωνήσει ότι θα υπάρχει εκλογή ηγέτη που θα γίνει την επόμενη εβδομάδα και αυτό θα διασφαλίσει ότι θα είμαστε στη θέση να τηρήσουμε τις δεσμεύσεις μας για την εθνική ασφάλεια, για τη χώρα μας. Παραμένω ως Πρωθυπουργός και σας ευχαριστώ πολύ. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει στις Βρυξέλλες, όπου πραγματοποιείται σήμερα και αύριο η τακτική σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Είπε ότι στο επίκεντρο της ατζέντας του Συμβουλίου είναι η ενεργειακή κρίση και ειδικότερα οι τρεις κατευθύνσεις στις οποίες κινείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή: η μείωση της ζήτησης, η διασφάλιση του εφοδιασμού αλλά και η συγκράτηση των τιμών. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει στις Βρυξέλλες, όπου πραγματοποιείται σήμερα και αύριο η τακτική σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Στο επίκεντρο της ατζέντας του Συμβουλίου, όπως αναφέρει και η επιστολή πρόσκλησης προς τις 27 του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, είναι η ενεργειακή κρίση και ειδικότερα οι τρεις κατευθύνσεις στις οποίες κινείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή: η μείωση της ζήτησης, η διασφάλιση του εφοδιασμού αλλά και η συγκράτηση των τιμών. Είναι σημαντικό το γεγονός ότι δύο μέρες πριν από την έναρξη της Συνόδου, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατέθεσε ένα συγκροτημένο πακέτο προτάσεων, στη διαμόρφωση του οποίου έχει συμβάλει σημαντικά η χώρα μας συστηματικά από τον περασμένο Μάρτιο. Οι προτάσεις που κατέθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης υιοθετούνται στη φιλοσοφία τους από την πρόταση της Πρόεδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι προτάσεις αυτές αφορούν το μηχανισμό διόρθωσης των τιμών στο TTF και τον περιορισμό της διακυμάνσεως στις αγορές παραγωγών ενέργειας. Πακέτο προτάσεων υπάρχει επίσης και για την ενιαία προμήθεια φυσικού αερίου. Την κατάθεση του πακέτου προτάσεων χαιρέτησε από την πρώτη στιγμή ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει τώρα την ευκαιρία να προχωρήσει σε αποφάσεις για τον έλεγχο στις αγορές ενέργειας. Αποφάσεις οι οποίες είναι κρίσιμες για τη συγκυρία που βρισκόμαστε. Αποφάσεις που μπορούν να θέσουν όριο και μειωμένες τιμές στις ακραίες διακυμάνσεις. Αυτό μπορεί να είναι ένα αποφασιστικό βήμα σε μια κοινή προσπάθεια για να μειώσουμε τις τιμές ενέργειας για τους Ευρωπαίους πολίτες αλλά και για τις επιχειρήσεις. Ο Πρωθυπουργός θα επαναλάβει ότι η Ευρώπη οφείλει να στείλει ένα σαφές και ενιαίο μήνυμα προς τις αγορές ενέργειας ότι θα προστατεύσει τους πολίτες και τις επιχειρήσεις απέναντι στις ακραίες διακυμάνσεις των τιμών και ότι θα δράσει αποφασιστικά, έχοντας το πλωστάσιός της και ένα μηχανισμό που θα θέτει ανώτατες τιμές στο φυσικό αέριο. Φαίνεται άλλωστε απλά ότι μόνο και το γεγονός ότι η συζήτηση αυτή έχει προχωρήσει, ότι αυτή η συζήτηση αυτή είναι στο τραπέζι το τελευταίο διάστημα, έχει ήδη επηρεάσει την τιμή του φυσικού αερίου, η οποία έχει υποχωρήσει σημαντικά από τα ιστορικά υψηλά που παρατηρήθηκαν το προηγούμενο διάστημα.
Τα ζητήματα του αγροτικού κόσμου εν μέσω της ενεργειακής κρίσης και του κύματος της ακρίβειας ήταν στο επίκεντρο των συναντήσεων του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη. Πρώτος σταθμός της περιοδίας του Αλέξη Τσίπρα, τα Βασιλικά, όπου στο Θερμοκήπιο συνάντησε τους αγρότες και συζήτησε μαζί τους για τα πολύ σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος, όπως είναι η αύξηση του κόστους παραγωγής και την αύξηση της τιμής στα καύσιμα. Ο κ. Τσίπρας έκανε λόγο για μεγάλες αυξήσεις που έχουν εκτινάξει το κόστος της παραγωγής, κάνουν ασύμφορη κάθε προοπτική επιβίωση αγροτών και κτηνοτρόφων και έχουν δημιουργήσει ένα υπαρξιακό πρόβλημα. Οι τρομακτικές αυξήσεις στο ενεργειακό κόστος, οι τρομακτικές αυξήσεις στα γεωεφόδια, οι τρομακτικές αυξήσεις που έχουν εκτινάξει το κόστος της παραγωγής, αλλά και κάνει ασύμφορη κάθε προοπτική επιβίωση των κτηνοτρόφων, έχουν δημιουργήσει ένα υπαρξιακό πρόβλημα. Το υπαρξιακό πρόβλημα αφορά την Ήπεθρο, την ελληνική οικονομία, την ελληνική κοινωνία. Θα έχουμε παραγωγούς και κτηνοτρόφους σε αυτόν τον τόπο? Σήμερα είναι ασύμφορο. Η χώρα πριν από 3 χρόνια ήταν κάτω από το μέσο όρο σε ενεργειακό κόστος. Ήταν 17η στην ακρίβεια του ρεύματος στην Ευρώπη. Σήμερα είναι πρώτη σε ακρίβεια, χειρότερη από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προεπιδοτήσεων. Μετά τις επιδοτήσεις στους μη οικιακούς καταναλωτές, δηλαδή και στους αγρότες, δεύτερη. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι εδώ και 2 χρόνια κάποιοι κερδίζουν δισεκατομμύρια και κάποιοι άλλοι δεν αντέχουν να επιβιώσουν. Η εσχροκέρδεια των παραγωγών και των παρόχων συνεχίζεται κανονικά, ενώ οι παραγωγοί, οι μικρομεσαίοι, αγρότες, κτηνοτρόφοι, δεν έχουν τη δυνατότητα να επιβιώσουν. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο. Ο κύριος Μητσοτάκης εμφανίζεται στα βουνά εκφωνώντας εκθέσεις ιδεών για το πόσο σημαντικό είναι να επιστρέψουν νέοι άνθρωποι στην Ήπεθρο. Όμως αυτοί που ήδη βρίσκονται στην Ήπεθρο και καλλιεργούν τη γη και είναι κτηνοτρόφοι κινδυνεύουν με κατάρρευση οικονομική. Κινδυνεύουν να μην έχουν να ζήσουν. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Είναι απαραίτητο να υπάρξουν άμεσα παρεμβάσεις για την προστασία του κόσμου της παραγωγής και των κτηνοτρόφων. Διότι αυτές οι τρομακτικές αυξήσεις έχουν καταστήσει ασύμφορη την παραγωγή και την παραμονή του στην Ήπεθρο. Έχουμε καταθέσει προτάσεις. Το σημαντικότερο όμως είναι να συνειδητοποιήσουμε ότι χωρίς παραγωγή η ελληνική οικονομία θα βρίσκεται πάντοτε σε μια κατάσταση ενός φαύλου κύκλου. Χρειαζόμαστε τους αγρότες, χρειαζόμαστε τους κτηνοτρόφους, έχουμε υποχρέωση να τους ενισχύσουμε. Στις ευκαιρίες και προοπτικές που ανοίγονται για την περιφέρεια αναφέρθηκε σε δηλώσεις του ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας στο περιθώριο του Olympia Forum 3, το οποίο διοργανώθηκε από το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών και την εφημερίδα Πατρίς Πύργου στο Ζάπιο Μέγαρο. Η κυβέρνηση από την αρχή της θητείας της, το 2019, έχει αποδείξει ότι αγωνίζεται και εργάζεται για την υψηλή και διατηρήσιμη οικονομική μεγέθυνση. Βασική προϋπόθεση επίτευξης αυτής είναι η περιφερειακή ανάπτυξη. Άρα, μέσα από εθνικούς πόρους, αλλά και ευρωπαϊκούς πόρους, κυρίως μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ξετυλίγονται και δρομολογούνται μια σειρά από έργα στην περιφέρεια, έτσι ώστε να τονώσουμε την περιφερειακή ανάπτυξη. Στόχος παραμένει ο ίδιος. Υψηλή και διατηρήσιμη ανάπτυξη, δημιουργία πολλών καλών νέων θέσεων απασχόλησης και ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Σημαντική δωρεά σε ελαιόλαδο προσέφεραν στη δομή παροχής εισιτίου του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας Ρόδου για ακόμη μία φορά η πρόεδρος και τα μέλη της Λέσχης Lions Ηλιού Σαρόδου. Πρόκειται για προσφορά των ίδιων των μελών της Λέσχης, οι οποίες ανταποκρίθηκαν άμεσα στο κάλεσμα για την κάλυψη βασικής ύλης για την παρασκευή του εισιτίου. Για τη συνεχή στήριξή του στο ίδρυμά μας, ο αντιδήμαρχος και πρόεδρος του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας Ρόδου, κ. Γιώργος Τριάντος, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και η Διεύθυνση εκφράζουν τις θερμές τους ευχαριστίες και συγχαίρουν τη Λέσχη Lions Ηλιού Σαρόδου για την γενναιόδορη προσφορά τους. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο Δήμος Καλύμνου αναφέρει τα εξής.
την Κυριακή 23 Δεκάτου από τις 8:30 το πρωί ως και τις 7 το απόγευμα εντός του αποθηκευτικού χώρου του Κέντρου Στήριξης Αμαίας στο Άργος Καλύμνου θα συνεχίζονται οι εργασίες διανομής προϊόντων στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους ΤΕΒΑ. Επειδή υπάρχει ευπαθής προϊόν, πρέπει να γίνει η διανομή ευθυμερών και παρακαλούμε τους συμπατριώτες και συμπατριώτησές μας να διαβάσουν προσεκτικά την ανακοίνωσή μας και να προσέρχονται με τη σειρά τους. Τα προϊόντα θα είναι συσκευασμένα και οι δικαιούχοι θα φέρουν δική τους τσάντα για την μεταφορά τους. Η επιβλέπουσα αρχή για πρακτικούς λόγους κωδικοποίησε τους σε δικαιούχους ανακατηγορία τύπος με σκοπό να διευκολυνθεί η διαδικασία της διανομής. Δικαιούχοι του προγράμματος διανομής είναι οι πολίτες που είναι ενταγμένοι στο πρόγραμμα με την επωνυμία ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και ΤΕΒΑ υπό πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις και μόνο μετά από σχετική επικοινωνία και διαπίστευσή τους από την αρμόδια υπηρεσία. Η υπηρεσία μας θα αποστείλει σχετικό μήνυμα στους δικαιούχους για να προσέρχονται μόνο οι συγκεκριμένοι συμπατριώτες μας στο χώρο μας για να αποφεύγεται ο συνωστισμός. Άσκηση ετοιμότητα σε περίπτωση σεισμού πραγματοποιήθηκε στο κρατικό θεραπευτήριο Λέρου. Οι κάτοικοι του νησιού ενημερώθηκαν για τις ενέργειες που πρέπει να κάνουν πριν. Στόχος της άσκησης ήταν η εκμάθηση σωστής συμπεριφοράς για την προστασία από ενδεχόμενο σεισμό. Το ρεπορτάζ επιμελήθηκε ο Νίκος Ιγνατίδης. Ένα πολύ σημαντικό θέμα αναδεικνύουμε σήμερα εδώ από το χώρο του κρατικού θεραπευτηρίου Λέρου. Και έχει να κάνει με μια άσκηση κρίσης που λαμβάνει η χώρα αυτή τη στιγμή που εμείς βρισκόμαστε και καταγράφουμε εδώ στο κρατικό θεραπευτήριο. Πρόκειται για μια άσκηση που βλέπω έχει πάρα πολύ κόσμο. Είναι το κρατικό θεραπευτήριο, αστυνομία, είναι ο στρατός, είναι οι διασώστες, είναι όλος ο κόσμος εδώ πέρα. Λιμενικό, αστυνομία για να βοηθήσει σε αυτή την άσκηση η οποία, το ξαναλέω, βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη. Πάρα πολλοίς κόσμος βρίσκεται εδώ. Θεωρώ έτσι μια πολύ καλά στημένη επιχείρηση που γίνεται. Μας έχουν δώσει εντολή να είμαστε προετοιμασμένοι σε περίπτωση σεισμού ή οτιδήποτε άλλες κρίσεις. Τι πρέπει να κάνουμε για το νοσοκομείο. Παιδιά, θυμάστε να κάνετε ψανίδα με το δικό μου πρόσταγμα όπως τη βάλαμε. 1, 2, 3, πάμε. Κάτσε εγώ, πίσω για σανίδα, 1, 2, 3, πάμε. Εμείς ετοιμαζόμαστε, έχουμε ειδοποιήσει το στρατό, την αστυνομία και όλους τους πυροσβεστικοί, όλους τους αρμόδιους, εν πάση περιπτώσει, για να μεταφέρουμε τους ασθενείς που υποτίθεται βρίσκονται στο νοσοκομείο σε ασφαλέστερο σημείο. Τώρα επιλέξαμε αυτό το σημείο που νομίζουμε ότι θα είναι εντάξει. Αν αυτό δεν είναι εντάξει, υπάρχει πρόβλημα δηλαδή κάποια οτιδήποτε ζημιά, θα πάμε κάπου αλλού. Ταυτόχρονα ο στρατός μας έχει στήσει μια σκηνή, έχουμε μετρήσει τους χρόνους πόσο χρειαζόμαστε. Θα βάζαμε υποτίθεται κάτι κρεβάτια στη σκηνή. Οι άνθρωποι μέσα, οι τραυματιοφορείς, έχουν μεταφέρει τον κόσμο, έχουμε ετοιμάσει χωρίσματα. Θα στείλουμε το χρόνο που κάναμε πάνω στο ΕΚΑΒ και στο Υπουργείο για να δούμε αν είμαστε εντάξει. Πιστεύω ότι είμαστε εντάξει. Είστε ευχαριστημένοι από αυτό που βλέπετε? Θεωρώ, βλέπω... Ναι, όλος ο κόσμος είναι κινητοποιημένος. Το βλέπετε. Είναι όλοι εδώ, όλοι ανταποκρίθηκαν και είμαστε χαρούμενοι. Μάλιστα. Εύχομαι να μην χρειαστεί. Πάντως, αν χρειαστεί, τουλάχιστον να ξέρουμε ότι είμαστε έτοιμοι και προετοιμασμένοι. Τι πρέπει να και κάνει. Τι πρέπει να κάνει. Πολύ σημαντικό. Μια πολύ καλή άσκηση, χρήσιμη, με όλα αυτά που βλέπουμε ότι γίνονται τον τελευταίο καιρό ειδικά. Όπως βλέπετε πήγε πολύ καλά, το προσωπικό το δικό μας είναι καταρτισμένο, οπότε μπορεί να τα απεξέλθει σε κάθε δυσκολία. Είτε είναι σεισμός, είτε είναι πλημμύρες, είτε είναι οποιοδήποτε καιρικό φαινομένο. Οπότε μέσα σε αυτά τα πλαίσια θεωρούμε ότι, όπως βλέπετε, ότι η άσκηση πήγε πάρα πολύ. Και είδατε η χρόνη ήταν, παρότι είναι μια άσκηση, είναι εντυπωσιακή χρόνη που έγινε αυτό που έπρεπε να γίνει. Πράγματι πολύ μικρή για το λόγο ότι είναι και πρωί. Είναι το μεγάλο ποσοστό των εργαζομένων μας, είναι στο νοσοκομείο.
Οπότε σε ελάχιστα λεπτά μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε τέτοιες καταστάσεις. Μάλιστα, συγχαρητήρια σε όλους. Αχρίαστη να είναι, αλλά αν ομιγέντο τουλάχιστον να μην είμαστε έτοιμοι, να μην ψαχνόμαστε τα γίνει ώρα. Γιατί ο μεγαλύτερος κρατικός φορέας του νησιού, το νοσοκομείο, ψυχιατρίο, πρέπει να είναι έτοιμο ανά πάσα στιγμή για να βοηθήσει όχι μόνο τους ασθενείς, τους δικούς του που είναι εσωτερικά, αλλά πρέπει να είναι έτοιμο να βοηθήσει ανά πάσα στιγμή και όλο το νησί. Ο διοικητής του νοσοκομείου Καλύμνου Νίκος Φανιός μίλησε στην κάμερα της τηλεόρασης Αιγαίου και την Εύη Κουκαίνη για την άμεση αντιμετώπιση από το νοσοκομείο του σοβαρού τραυματισμού της νεαρής κοπέλας από την Γερμανία κατά τη διάρκεια αναρρίχησης στην Κάλυμνο όταν και έπεσε από ύψος 29 μέτρων. Πραγματικά την προηγούμενη Κυριακή που μας πέρασε ήταν μια πολύ απαιτητική κατάσταση για το νοσοκομείο μας, διότι είχαμε ένα τετραπλό περιστατικό και υπήρχε μια συρροή ατυχημάτων και μάλιστα στον ίδιο περίπου χρονικό διάστημα. Mm-hmm. Είχαμε τα ατυχήματα των δύο αναρχητών μας εδώ, είχαμε το ατύχημα πάνω εκεί στο εκκλησάκι που μου είπατε και είχαμε και ένα τροχαίο με ένα μηχανάκι πτώση εκεί στο μέλλον μπροστά. Αυτό πραγματικά έθεσε σε συναγερμό το νοσοκομείο μας και θέλω εδώ να πω, να το ξέρει ο κόσμος μας εδώ στην Κάλυμνο, ότι το νοσοκομείο δούλεψε άψογα σε ελάχιστο χρόνο. Ήρθαν μέσα, ενισχύθηκε το τμήμα των επειγόντων μας και αμέσως όλοι οι εφημερεύοντες γιατροί όλων των τμήματων και οι γιατροί μας και το νοσηλευτικό προσωπικό αλλά και το παραγιατρικό προσωπικό ήταν σε ελάχιστο χρόνο στις θέσεις τους και θέλω να το τονίσω αυτό. Έτσι λοιπόν, τα επείγοντά μας, το ορθοπαιδικό μας τμήμα, το χειρουργικό τμήμα, το αναισθησιολογικό τμήμα, το τμήμα αιμοληψίας και το ακτινοδιαγνωστικό τμήμα που έκανε άψογη δουλειά ήταν όλοι στη θέση τους στον ελάχιστο χρόνο. Και θέλω πραγματικά να το τονίσω και να τους ευχαριστήσω γιατί είχαμε έναν κόκκινο συναγερμό. Ξέρετε, υπάρχει σχέδιο εδώ για αυτά εδώ τα θέματα. Ήταν κόκκινος ο συναγερμός όχι τόσο για τα ατυχήματα, αλλά επειδή ήταν συρροή ταυτόχρονη σε ελάχιστο χρόνο, σε ένα δίωρο δηλαδή, συνέβησαν όλα αυτά. Αντιμετωπίστηκαν άμεσα, έγινε η διαλογή των περιστατικών, είδαμε το πιο, οι γιατροί μας είδαν και αποφάσισαν το ποιο ήταν το πιο δύσκολο στην αντιμετώπιση και το πιο σοβαρό ήταν αυτή η 18χρονη Γερμανίδα, η κοπέλα η μικρή. Που έπεσε από μεγάλο ύψος. Πάρα πολύ μεγάλο ύψος. Έπρεπε να γίνει σωστική επέμβαση για ανάταξη των τραυμάτων που είχε. Έγινε πραγματικά αυτή στο χειρουργείο μας, με τον γιατρό μας εδώ, τον ορθοπαιδικό, με τον αστερολογικό μας τμήμα και όλο το χειρουργικό τμήμα. Έγινε λοιπόν η πρώτη ανάταξη και από εκεί και πέρα αντιμετωπίσαμε και τα άλλα περιστατικά που ήταν λιγότερης βέβαια έτσι, κατάστασης και σοβαρότητας. Παρ' όλα αυτά αντιμετωπίστηκαν όλα στον κατάλληλο χρόνο. Από εκεί και πέρα, επειδή ξέρετε οι δυνατότητες του νοσοκομείου μας είναι μέχρι πρώτου και δευτέρου ρόλου υγειονομικής περίθαλψης, έπρεπε το περιστατικό το δύσκολο να φύγει με διακομιδή. Και εκεί είχαμε θέμα το οποίο το αντιμετωπίσαμε, δηλαδή ποιο είναι το θέμα, ότι η ασφάλεια του κοριτσιού, ήταν και οι γονείς του εδώ, ήταν συμβεβλημένη, έπρεπε να έρθει εδώ. Λόγω όμως των θυελωδών ανέμων, δεν μπορούσε το ελικόπτερο της ασφάλειας που έχει της υγειονομικής ασφάλειας να πετάξει απάνω από το Αιγαίο. Κανονίσαμε λοιπόν εμείς την άλλη μέρα πρωί-πρωί με το ΕΚΑΒ, με δικό μας ελικόπτερο, σούπερ πούμα του στρατού, να έρθει μέσω του ΕΚΑΒ και να πάει στη Ρόδο, ούτως ώστε να διακομιστεί εκεί και για τα περαιτέρω. Οι άλλοι δύο είναι πολύ καλά στην υγεία τους, έχουν πάρει εξιτήριο. Ο ένας βέβαια, ο δεύτερος με την πτώση, χρειάζεται και αυτός να γίνει μια εξειδικευμένη εδώ εγχείρηση και επειδή είναι τέτοιο το τραύμα του που εδώ πάλι δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί, το έχουμε κάνει διακομιδή. Ο τραυματίας μας με το τροχαίο είναι καλά στην υγεία του. Πού πήγε ο δεύτερος, Αθήνα ή Ρόδο? Θα πάει Ρόδο κι αυτός. Πάει Ρόδο. Ναι. Οπότε αυτή είναι η κατάσταση και πάλι όμως θέλω να τονίσω για άλλη μια φορά την άμεση επέμβαση του προσωπικού του νοσοκομείου. Όλα έγιναν τόσο ήρεμα και τηρήθηκαν όλες τις διαδικασίες που πραγματικά πρέπει να είμαστε περήφανοι εδώ στην Κάλυμνο για το νοσοκομείο και το προσωπικό μας. Το Περιφερειακό Τμήμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Καλύμνου διοργανώνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα πρώτων βοηθειών που θα γίνει από πιστοποιημένους εκπαιδευτές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Όσοι θα παρακολουθήσουν το πρόγραμμα που περιλαμβάνει θεωρητική και πρακτική εξάσκηση θα αποκτήσουν ευρωπαϊκό πιστοποιητικό πρώτων βοηθειών με τριετή ισχύ. Για το θέμα μίλησε στην τηλεόραση Αιγαίου και την Εύη Κουκαίνη ο πρόεδρος του Ερυθρού Σταυρού Καλύμνου, Σκεύος Ζεμπιλάς. Σκεφτήκαμε να κάνουμε το σεμινάριο το οποίο είχαμε διακόψει λόγω του κορονοϊού εδώ και 3 χρόνια. Σωστό. Το σεμινάριο αυτό
είναι 7 στάδια και οι υποψήφοι μπορούν να διαλέξουν ποιο θέλουν να λάβουν. Υπόψη νόθη. Εκτός το ότι παίρνουν πιστοποιητικό, το οποίο είναι έχει αναγνωρισμένο, επίσημα. Αναγνωρισμένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση με πιστοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακριβώς. Αυτό σημαίνει πολλά και έπειτα είναι ο μόνος οργανισμός παγκοσμίως ο οποίος διδάσκει και δίνει αυτές τις βεβαιώσεις. Που έχουν διάρκεια από ό,τι είδα, 3 χρόνια. 3 χρόνια. Το καλοκαίρι είχα κρούσει από ξενοδόχους, ναι. Οι οποίοι μπορούν, γιατί τώρα θα ζητάνε και πιστοποιητικό πρώτων βοηθειών. Mm. Το δικό μας πιστοποιητικό που θα εκδώσουν οι εκπαιδευτές, οι οποίοι θα έρθουν, είναι ειδικοί εκπαιδευμένοι στα θέματα πρώτων βοηθειών, θα δώσουν το πιστοποιητικό αυτό, το οποίο είναι αναγνωρισμένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είπα προηγουμένως. Όπως έχει γίνει τώρα η καθημερινότητα, καθημερινά κάτι θα συμβεί. Μέχρι να καλέσουμε το ΕΚΑΒ ή τους διασώστες, οι οποίοι πρέπει να είναι και αυτοί εκπαιδευμένοι, χάνεται ο χρόνος, και ο χρόνος είναι πολύτιμος για τον ασθενή ο οποίος έχει πάθει κάτι. Σε ενημέρωση επιθεμάτων της Περιφερειακής Αρχής Νοτιού Αιγαίου προέβη στην πρώτη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ο εκπρόσωπος τύπου της Περιφερειακής Αρχής Νοτιού Αιγαίου, κύριος Γιώργος Υψηλάντης. Ο κύριος Υψηλάντης μίλησε για τη νέα εποχή που ξεκινάει στην διαχείριση των απορριμμάτων που εγκαινιάζει για τα νησιά του Νοτιού Αιγαίου η ένταξη στο ΕΣΠΑ της καινοτόμου πράξης δράσης διαχείρισης βιοαποβλήτων σε οικίες περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου, η οποία θα παρέχει τη δυνατότητα σε κατοίκους της περιφέρειας να διαχωρίζουν το ρεύμα των οικιακών βιοαποβλήτων και να το επεξεργάζονται τοπικά σε οικιακούς κομποστοποιητές. Ήδη χθες ερωτήκατε με δελτίο τύπου του ΦΟΤΣΑ για την ένταξη της πράξης δράσης διαχείρισης βιοαποβλήτων σε οικίες της περιφέρειας του Νοτιού Αιγαίου στο ειδικό πρόγραμμα, στο επιχειρησιακό πρόγραμμα του Υποδομές Μεταφορών Περιβάλλον και Εφόρος Ανάπτυξης του 2014-2020. Το πρόγραμμα έχει ένα ιδιαίτερα σοβαρό προϋπολογισμό της τάξης των 12 εκατομμυρίων και κύριος του έργου είναι μεν ο ΦΟΤΣΑ Νοτιού Αιγαίου, ωστόσο στα πλαίσια προγραμματικής σύμβασης που έχει συνάψει με την περιφέρεια, δικαιούχος και φορέας υλοποίησης του έργου θα είναι η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Το επικαιροποιημένο ΠΕΣΔΑ Νοτιού Αιγαίου και ΠΕΣΔΑ είναι το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, έχει θέσει ιδιαίτερα φιλόδοξους στόχους για τη διαχείριση όλων των ρευμάτων των στερεών αποβλήτων. Ο κύριος όγκος και το κύριο βάρος όμως των στερεών αποβλήτων είναι τα βιοαπόβλητα. Αγγίζουν το 40% κατά βάρος του συνόλου των στερεών αποβλήτων. Καταλαβαίνετε ότι η διαχείριση μιας τεράστιας ποσότητας σε όλο το μήκος και το πλάτος του Νοτιού Αιγαίου βιοαποβλήτων δεν μπορεί να γίνει απλά με οικιακή κομποστοποίηση. Ο κύριος όγκος, το κύριο βάρος των βιοαποβλήτων, η επεξεργασία του θα γίνει μέσα από μονάδες επεξεργασίας βιοαποβλήτων, τις ακούμε συνήθως ως ΜΕΒΑ, και οι δύο πρώτες από αυτές είναι στο στάδιο της συμβασιοποίησης. Η μία είναι η ΜΕΒΑ Καρπάθου και η άλλη είναι η ΜΕΒΑ της Μήλου. Ακολουθούν μια σειρά μονάδων επεξεργασίας βιοαποβλήτων σε αρκετά ακόμα νησιά του Νοτιού Αιγαίου. Ωστόσο, όποιος θέλει να μιλήσει για αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση ενός περιβαλλοντικού προβλήματος και μάλιστα του μεγέθους των στερεών αποβλήτων, δεν μπορεί να αφήσει απ' έξω τον ίδιο τον πολίτη. Είναι κρίσιμης και καθοριστικής σημασίας η ενεργή συμμετοχή το συμπολιτό μας
σε μια τέτοια προσπάθεια. Η συγκεκριμένη λοιπόν πράξη του Φώτης Αγίου, η οποία εντάχθηκε και θα χρηματοδοτηθεί, έχει αυτό κυρίως το χαρακτηριστικό. Εμπλέκει τον πολίτη στη διαδικασία αυτή. Από το ΠΕΣΔΑ, για να σας δώσω να καταλάβετε, οι στόχοι που έχουν τεθεί για την οικιακή κομποστοποίηση είναι 4% των βιαποβλήτων για το 2025 και 6% για το 2030. Ο Φώτης Ανωτίου Αιγαίου παρουσιάζεται ακόμα πιο αισιόδοξος και πιο φιλόδοξος. Η πρόταση που καταθέτει στοχεύει αντί για 4% στο 5,25% των βιαποβλήτων μέσα από την οικιακή κομποστοποίηση το 25 και στο 8,72% πάνω δηλαδή από το προβλεπόμενο 6% για το 2030. Σε ειδική εκδήλωση με το βλέμμα στο 2050 ξεκίνησε η ενημέρωση και η διαβούλευση για το νέο ειδικό πολεοδομικό σχέδιο. Κατά τη διάρκεια εκδήλωσης τονίστηκε η σημασία της διαμόρφωσης αυτού του σχεδίου, παρουσιάστηκαν τα χρονοδιαγράμματα και διευκρινίστηκαν ποιοι είναι οι ρόλοι από την πλευρά του Υπουργείου, του Δήμου και των μελετών. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Μυκόνου ευχαρίστησε την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ζήτησε από τον αρμόδιο υφυπουργό να μεταφέρει τις ευχαριστίες του στον Πρωθυπουργό για την κατανόηση της κρισιμότητας και της υπεραξίας της διαμόρφωσης ενός ειδικού πολεοδομικού σχεδίου για τη Μύκονο. Τόνισε επίσης ότι οι έμπειροι και καταξιωμένοι μελετητές θα συγκεντρώσουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία και θα διαμορφώσουν μια συγκεκριμένη πρόταση η οποία θα καθορίσει το ποιος θα πρέπει να είναι από εδώ και πέρα ο χαρακτήρας της ανάπτυξης, ώστε να μπορέσει να επιτευχθεί η βιωσιμότητα και η εφορία του νησιού. Επί της ουσίας πρόκειται για ένα σχεδιασμό που θα καθορίσει από τις χρήσεις γης και τους όρους περιορισμούς δόμησης μέχρι και ζητήματα που έχουν να κάνουν με το συγκοινωνιακό και κυκλοφοριακό, κοινωνική κατοικία, νέοι δρόμοι, υπόγεια, πάρκινγκ, πρόσβαση σε παραλίες, νεκροταφείο, μορφολογία κτηρίων. Ένα master plan που πρέπει να είναι σύμφωνο με τον περιφερειακό και χωροταξικό σχεδιασμό, αλλά πάνω απ' όλα πρέπει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της σημερινής συγκυρίας. Παράλληλα, ο Δήμαρχος τάχθηκε υπέρ της βιώσιμης και υπό όρους ανάπτυξης, επισημένοντας την ανάγκη αποκατάσταση των αδικιών του παρελθόντος, ειδικά όσον αφορά την Άνω Μερά. Τάχθηκε υπέρ της εξασφάλισης δημόσιας πρόσβασης στις παραλίες και τόνισε ότι οι επισκέπτες έρχονται χάρη στο μυκονιάτικο τοπίο, το οποίο πρέπει να υπάρχει και τα επόμενα χρόνια. Ευθύνη μας είναι να διαφυλαχθεί. Ο εκπρόσωπος τύπου μίλησε για την Επιτροπή Παρακολούθησης με την ευκαιρία της συμμετοχής του Περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου στη συνάντηση για το πρόγραμμα «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 2021-2027». Στην Επιτροπή Παρακολούθησης του συγκεκριμένου προγράμματος μετέχουν οι εκπρόσωποι των αρχών διαχείρισης των εμπλεκόμενων Υπουργείων στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, οι ενδιαφερόμενοι Δήμοι, οι Περιφέρειες καθώς και μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τόνισε ο κ. Υψηλάντης. Βρίσκεται στην Αθήνα ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου, ο κ. Γιώργος Χατζημάρκος, και μετέχει στην πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 2021-2027». Στην Επιτροπή Παρακολούθησης του συγκεκριμένου προγράμματος μετέχουν τα Υπουργεία που και οι εκπρόσωποι των αρχών διαχείρισης των Υπουργείων που εμπλέκονται στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, συμμετέχουν οι ενδιαφερόμενοι Δήμοι και οι συγκεκριμένες περιφέρειες με τους εκπροσώπους τους, καθώς και μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Καλό είναι να πούμε, απευθυνόμενοι στην κοινωνία, 2-3 πράγματα για το τι είναι αυτή η δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση στο συγκεκριμένο ταμείο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει συγκεκριμένους στόχους για την απεξάρτησή της από τα ορυκτά καύσιμα και για την μετάβαση σε μια κοινωνία με ελάχιστο περιβαλλοντικό αποτύπωμα μέχρι το 2050. Όμως, από την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν περιφέρειες και κοινωνίες που θίγονται από την προσπάθεια, από την πρωτοβουλία αυτή. Θίγονται, αν θέλετε, και οικονομικά,
και κοινωνικά. Ας δώσω ένα παράδειγμα. Θα κλείσουν τα λιγνητορυχεία και τα λιγνητικά εργοστάσια στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, νομή Κοζάνης Φλόρινας και στο Δήμο Μεγαλούπολης και Πέριξ. Άρα, με κάποιο τρόπο, πολλοί εργαζόμενοι θα βρεθούν στον δρόμο και θα πρέπει να ψάξουν να βρουν αλλού δουλειά. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να επανεκπαιδευτούν, αλλά και να τους ανοίξουν νέοι ορίζοντες για απασχόληση. Αυτός είναι ο ρόλος του σχεδίου δίκαιης μετάβασης, το οποίο το 2021 υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και για το σκοπό αυτό διατίθενται γύρω στα 19 και κάτι δισεκατομμύρια ευρώ στις 27 χώρες μέλη, τα οποία το 30% έρχονται των χρημάτων αυτό από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το 55% από το Ταμείο Συνοχής. Επικεφαλής του όλου σχήματος είναι η Διεύθυνση Περιφερειακής Ανάπτυξης, η γνωστή DG Regio της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το Σάββατο 15 Οκτωβρίου στα εκπαιδευτήρια Ροδίων Παιδεία ομιλία με τίτλο «Εφηβική θλίψη ή εφηβική κατάθλιψη, αναγνώριση και αντιμετώπιση». Η ομιλία διοργανώθηκε από την Πανάκια Εταιρεία Ψυχικής Υγείας σε συνεργασία με το Διαπιστημονικό Κέντρο Συμβουλευτικής Ροδίων Ανάδρασης των Εκπαιδευτήριων Ροδίων Παιδεία στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας ψυχικής υγείας. Οι βασικοί ομιλητές, ο κύριος Καϊκής Μιχαήλ Τσαμπίκος, παιδοψυχίατρος και η κυρία Πλατή Νικολέτα, παιδοψυχολόγος, ανέλησαν με εμπεριστατωμένες παρουσιάσεις τις αλλαγές που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της εφηβείας, την διαφορά της θλίψης από την κατάθλιψη στους εφήβους, τους τρόπους πρόληψης, αναγνώρισης και αντιμετώπισης από τους γονείς, καθώς και άλλα κομβικά θέματα ψυχικής υγείας. Συντονιστής της εκδήλωσης ήταν ο πρόεδρος της Πανάκια, κύριος Πλατής Αναστάσιος, ψυχίατρος. Οκτώβριος είναι ο μήνας αφιερωμένος στην πρόληψη του καρκίνου του μαστού. Στο πλαίσιο αυτό, για πρώτη φορά στο νησί μας, συνεργάζονται η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας Δημορόδου μαζί με τους αντικαρκινικούς συλλόγους για να δώσουν το ηχηρό τους δυνατό μήνυμα. Συγκεκριμένα το παράρτημα Ρόδου της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας σε μια προσπάθεια ενημέρωσης για τη σημασία της πρόληψης και έγκυρης διάγνωσης του καρκίνου του μαστού, διοργανώνει ανοιχτή συγκέντρωση εθελοντικών συλλόγων που απασχολούνται με τον αντικαρκινικό αγώνα στην πλατεία Κύπρου το Σάββατο 22 Οκτωβρίου από τις 11 έως και τις 1 το μεσημέρι. Στην πρωτοβουλία αυτή θα συμμετάσχει το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Ρόδου με παράρτημα Ρωμά και το Μουσικό Σχολείο Ρόδου. Ο Οκτώβριος είναι ο μήνας αφιερωμένος στην πρόληψη του καρκίνου του μαστού. Στο πλαίσιο αυτό, για πρώτη φορά στο νησί μας, συνεργάζονται η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας Δήμου Ρόδου μαζί με τους αντικαρκινικούς συλλόγους για να δώσουν το δικό τους ηχηρό μήνυμα. Συγκεκριμένα, το παράρτημα Ρόδου της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας σε μια προσπάθεια ενημέρωσης για τη σημασία και της πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου του μαστού, διοργανώνει ανοιχτή συγκέντρωση εθελοντικών συλλόγων που απασχολούνται με τον αντικαρκινικό αγώνα στην πλατεία Κύπρου το Σαββάτο 22 Οκτωβρίου και από 11 το πρωί μέχρι τις 1, όπου στην πρωτοβουλία αυτή συμμετέχει και το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Ρόδου με το παράρτημα Ρωμά και το Μουσικό Σχολείο Ρόδου. Όπως ξέρουμε, ο Οκτώβριος είναι ο μήνας για την πρόληψη του καρκίνου. Συγκεκριμένα, 25 το Οκτώβριο είναι η Παγκόσμια ημέρα. Αλλά στην Ελλάδα η αντικαρκινική έχει βάλει τον μήνα Οκτώβριο μέσα στο πάνελ της περίοδου πρόληψης για τον καρκίνο, διότι ο καρκίνος συγκεκριμένα του μαστού είναι μια ασθένεια η οποία βάλει τις γυναίκες δυστυχώς με μεγάλη συχνότητα. Τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα υπάρχει ανησυχητικά αύξηση των κρουσμάτων και αυτό βέβαια δεν είναι καθόλου καλό. Περίπου 4,5 με 5.000 γυναίκες Ελληνίδες κάθε χρόνο προσβάλλονται από τον καρκίνο. Και το λυπηρό είναι ότι 40% από αυτές δεν έχουν κάνει ποτέ μαστογραφία. Βλέπουμε λοιπόν πόσο σημαντική είναι η ενημέρωση των γυναικών στο να πάνε και να κάνουν κάποιες απλές εξετάσεις στο γιατρό τους. Μπορεί να είναι και μία ψηλάφιση, μπορεί να είναι μία μαστογραφία, μία κλινική εξέταση από το γιατρό τους. Αυτό το μήνυμα θέλουμε να δώσουμε και γι' αυτό γίνεται όλη αυτή η προσπάθεια τον μήνα Οκτώβριο. Είμαι πολύ χαρούμενη σήμερα που είμαστε 4 εκπρόσωποι που αφορούν τον καρκίνο. Αυτό δείχνει μια ενότητα και μια συμμαχία ώστε να δείξουμε
στον κόσμο έξω ότι όλοι νοιαζόμαστε για τη συγκεκριμένη μέρα. Εδώ σήμερα μιλάμε για τον καρκίνο του μαστού. Ο καρκίνος του μαστού δυστυχώς όσο πάει και αυξάνεται. Ο μήνας Οκτώβριος είναι καθιερωμένος για τον καρκίνο του μαστού, ναι, αλλά ο σκοπός ο δικός μας είναι να τον θυμίζουμε, να θυμίζουμε στις γυναίκες όλο το χρόνο να ασχοληθούν με το στήθος τους. Εγώ θα ήθελα να πω ότι η φλόγα δεν μένει μόνο στη φιλοξενία των παιδιών που αυτή τη στιγμή μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι και 50 οικογένειες, 50 παιδιά ταυτόχρονα. Έχει αγοράζει μηχανήματα και τα δωρίζει στα παιδιατρικά νοσοκομεία. Έχει μαζί με χορηγούς κάνει διάφορες ανακαινήσεις στο μαγνητικό, στον αξονικό τομογράφο, στο Αγία Σοφία. Έχει ιδρύσει το τμήμα ακτινοθεραπείων των παιδιών στο Αγλαία Κυριακού, που είναι το μοναδικό στην Ελλάδα. Υπάρχουν οι δράσεις τους, τα νούμερα μιλάνε από μόνα τους. Προσπαθούμε με όσο μπορούμε να βοηθούμε τις οικογένειες που φεύγουν από τη Ρόδο, λόγω ότι έχουν πολλά έξοδα και αεροπορικά εισιτήρια και ταχύπλοα και πρέπει να έχουν και κάποια οικονομική χέρια να είναι στην Αθήνα, γιατί δεν έχουμε εδώ πέρα τα κατάλληλα νοσοκομεία να μπορούν να καλύψουν τις καλύψεις των παιδιών. Προσπαθούμε και εμείς με ένα μικρό λιθαράκι να βοηθάμε τα παιδιά. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Αιγαίου. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλή σας νύχτα.